Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aries. Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτάκια μετά τις 5 στο καθημερινό μας ραντεβού. Ενημέρωση, συζήτηση, κουβέντα, ρεπορτάζ, σχόλια για τα θέματα που αφορούν τον Άρη φυσικά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο απασχολεί τον Άρη. Θα το αναλύσουμε μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ στον αέρα της πόλης, στον αέρα του Λίμπερο, με τον Χρήστο Κιώση σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου και την επικοινωνία μας να γίνεται μέσω μηνυμάτων. Να σας το υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Η χρέωση του SMS είναι 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική η οποία είχε μοιραστεί σε 4 μέρες, η 15η αγωνιστική, με ένα εκοφαντικό 3-0 του Κισαμικού επί των Τρικάλων, εκτός αν δεν είναι εκοφαντικό από την άποψη ότι μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι ο Κισαμικός είναι από τις καλές και πολύ δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Το δείχνει η βαθμολογική του θέση, το δείχνει η πορεία του, η εικόνα του. Το έδειξε και στο Βικελίδης όταν ήρθε και φιλοδόρησε με μια ωραία τριάρα τα Τρίκαλα, τα οποία προσγειώθηκαν ανώμαλα και νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα σήμερα πρέπει να τους έκοψε οριστικά και αμετάκλητα τα φτερά. Αν είχαν δηλαδή κάποιες βλέψεις, κάποιες υποψίες ότι μπορούν να προλάβουν κάτι, δεν νομίζω ότι υφίσταται κάτι τέτοιο μετά το σημερινό 3-0 από την ομάδα των Χανίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή, παρακαλώ, στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά το σημερινό αποτέλεσμα. Έχει 27 βαθμούς, είναι στο πλην 6 δηλαδή από τον Όφη, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση, και στο μείον 7 από την δεύτερη Παναχαϊκή, σε μια εντυπωσιακή πορεία για την ομάδα του Ιού Πετράκη, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και καλός προπονητής από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και έχει και παιχνίδι λιγότερο. Και έχει και παιχνίδι λιγότερο και δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία όχι μόνο θα πρέπει να την σέβεσαι, αλλά να την υπολογίσεις και πάρα πολύ, γιατί μπορεί να σου κάνει τη ζημιά είτε εντός είτε εκτός έδρας. Για τα Τρίκαλα επαναλαμβάνω, νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτό το μάτς μάλλον είναι τα φόπλακα των όποιων προσπαθειών για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις και να έχει κάποιες βλέψεις παρά τις μεταγραφές, και αποδεικνύεται εδώ ότι μάλλον δεν είναι και το πιο ενδεδειγμένο να κάνεις πάρα πολλές μεταγραφές μεσούς της περίοδου, να αλλάζει γενικά τη μισή ομάδα, να διώχνεις, να φέρνεις, να παίρνεις, φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ομάδα, δεν γίνονται έτσι ομάδες, παρά το γεγονός ότι και φέτος τα Τρίκαλα δίνουν πολλά λεφτά και πέρσι έδιναν και φέτος επίσης έκαναν πολλές και ηχηρές κινήσεις, ακόμη και τώρα το Γενάρη οι προσταφαιρέσεις ήταν πάρα πολλές στο ρόστερ, αλλά ούτε τα λεφτά φέρνουν πάντα την ευτυχία, και κυρίως στο ποδόσφαιρο τα λεφτά απαραίτητος δεν κάνουν ομάδα, δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός, μια σύνεση για ένα πλάνο. Το ίδιο πάνω κάτω είχε και τη Δόξα, παρά το γεγονός ότι έχω την αίσθηση ότι με τον Νίκο Κωστένογλου θα συμμαζευτεί το πράγμα, γιατί είναι ένας σοβαρός και καλός προπονητής, αλλά είναι και εκεί ο σχεδιασμός που έγινε λανθασμένος, και με πολλές μεταγραφές και τώρα το Γενάρη όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει εύκολα ομάδα. Θα συζητήσουμε, θα πούμε κάποια πράγματα για αυτόν τον ορισμό της ΚΕΔ στο Πανσεραϊκό Άρης του Σαββάτου. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο κύριος Φουκάκης από το Ηράκλειο, που είναι και στην επικαιρότητα λόγω της γνωστής ιστορίας με τη Mercedes, είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει το μάτς του Σαββάτου. Από την Ένωση δηλαδή με τη Mercedes. Αυτό είπα τώρα, ναι. Ωραία. Είναι έξαλλη στον Άρη βέβαια. Δείχνοντας ότι ότι κάτι συμβαίνει, ότι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτό που φαίνεται τις τελευταίες αγωνιστικές, μας το επιβεβαιώνουν αυτές οι κινήσεις που γίνονται και αυτοί οι ορισμοί. Ένας διαιτητής, ενώ ξέρουμε από το ξεκίνημα της σεζόν ότι σε παιχνίδια που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα για λόγους οικονομίας και περιορισμού των εξόδων είχε αποφασιστεί να ορίζονται από όμορους νομούς, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι πολυέξοδες μετακινήσεις. Αλλά βλέπετε εδώ, όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος, γιατί κάποιος λόγος υπάρχει προφανώς, ορίζεται διαιτητής από το Ηράκλειο να πάει να παίξει στις Σέρες το Πανσεραϊκός Άρης το Σάββατο, και ο νόν νοήτο.
Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε λίγο πολύ τι συμβαίνει και έχει πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον μετά και από αυτό το σημερινό η επίσκεψη του Θόδωρου Καρυπίδη στον Γραμμένο και στην ΚΕΔ την Παρασκευή. Τώρα, λέει εδώ 7.79, αν είναι δυνατόν να ορίζει ΚΕΔ στο Πανσεραϊκό Σάρι Φουκάκη Ηρακλείου με δώρο και ένα επόπτη της ίδιας ένωσης, Καρυπίδη πάρε DVD και εφημερίδες και να είσαι τσατισμένος. Τσατισμένος είναι, αυτό το πούνο βέβαιο. Εντάξει, είναι ένα ραντεβού από το οποίο δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, αλλά ότι θα πρέπει να πάει αποφασισμένος ο Καρυπίδης, θα πρέπει να πάει. Έχει πολλά παραδείγματα τις τελευταίες αγωνιστικές, έχει όλο το δίκιο με το μέρος του και οφείλει να το διεκδικήσει και να κάνει θόρυβο και να απαιτήσει πράγματα την Παρασκευή. Όταν λέμε να απαιτήσει πράγματα, δεν εννοούμε να απαιτήσει κουκούτσια και σφυρίγματα, να απαιτήσει τουλάχιστον να μην υποβάζει την νοημοσύνη μας με ορισμούς σαν το σημερινό. Πέναλτι που δεν δίνονται όπως αυτό του Ντούνι, που μόνο ένα πιστόλι δεν έβγαλε ο αμυντικός να τον πυροβολήσει στη Βέρεια για να του κάνει πέναλτι, ή το γκολ που ακυρώθηκε προχθές στο παιχνίδι του Άρη με την Σπάρτη, και το γκολ του Κάσου και τα δύο πέναλτι φυσικά, το χέρι που δεν έδωσε μέσα στην περιοχή από τον Φουρτάδο, ο οποίος μάλιστα έκανε φάση και φάση απειλητική για τον Άρη, κατεβάζοντας την μπάλα με το χεράκι του, επιβεβαιώνοντας αυτά που σας λέμε τις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν θέλουμε να γινόμαστε γραφικοί, αλλά μιλάμε με κάποια συγκεκριμένα πράγματα και αποδείξεις. Δεν λέμε πράγματα απλά και μόνο για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί εσχάτως και εξακολουθούν να συμβαίνουν με αυτόν τον ορισμό. Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε καχύποπτοι ούτε κινδυνολόγοι, αλλά όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αρχίζουμε κι εμείς να ψηλιαζόμαστε διάφορα πράγματα. Ξέρω, για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι στην ΚΕΔ είναι ο Κουκουλάκης. Είναι από το Ηράκλειο. Προφανώς κάτι έχει αλλάξει μετά και τις κληρώσεις, τους λαχνούς και όλα τα υπόλοιπα. Είναι όμως ντροπή για έναν πρόεδρο της ΕΠΟ που είναι από τη Μακεδονία, που είναι από τη Μέση Μακεδονία, που είναι αριανός όπως έλεγε, να επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι αδιανόητο να βάζουν διαιτητή από το Ηράκλειο. Αν βέβαια αυτό γινόταν σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ και βάζαν διαιτητή από τον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη θα γινόταν επανάσταση τώρα. Θα γινόταν επανάσταση και στα ΜΜΕ και τα πάντα όλα. Εδώ απνιγιά το φωνάζουμε εμείς, το λέμε εμείς εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Το γράψουμε στο Λαμπαουτάρις, το γράψουμε στις χαραμές όπου συνεργαζόμαστε. Όλα οκ. Okay. Είναι πρόκληση άνευ προηγουμένου αυτό το οποίο γίνεται. Καταρχήν δεν χρειάζεται να είναι κάτι αυτός ο διαιτητής. Πέρα από το να είναι φανατικός όφι, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι. Και μόνο την πίεση που θα έχει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τη μέρα του αγώνα και την πίεση που θα έχει. Και πάλι όταν επιστρέψει στο Ηράκλειο από τους συντοπίτες του, φτάνει και περισσεύει. Φτάνει και περισσεύει. Είναι ξεφτύλα αυτό που γίνεται. Πραγματικά δηλαδή είναι έξαλλη στην ΠΑΕ σκεφτόντουσαν ακόμα και να βγάλουν ανακοίνωση. Αλλά σου λέει τι ανακοίνωση, θα βγάλουν την Παρασκευή, θα πάω να τους δω από κοντά. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει νόημα. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, αυτό και η διπλή ανάγνωση. Φυσικά είναι και η άλλη ανάγνωση ότι σου δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν σε υπολογίζουν. Δηλαδή ότι. Δεν μπρος στην επίτευξη του όποιου στόχου έχουν στο μυαλό τους και αυτό που θέλουν να πετύχουν, δεν υπολογίζουν τίποτα. Γι' αυτό έλεγα χθες ότι η ομάδα θα πρέπει το Σάββατο να πάει προετοιμασμένη στις Σέρες για μια πραγματική μάχη σε όλα τα επίπεδα. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει ο Άρης να πάει το Σάββατο ξέροντας ότι παίζει σαν να παίζει ένα τελικό. Δηλαδή όσο και γραφικό και αν λίγο κλισέ ακούγεται όλο αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πάει να παίξει έναν, σαν να λέμε, νυν υπερπάντων αγώνα τώρα το Σάββατο. Κόντρα στον Πανσεραϊκό, που έχει φυσικά το δικό του το ζόρι βαθμολογικά, καίγεται για βαθμούς, και αυτό είναι απόλυτα θεμητό, γιατί είναι χαμηλά στη βαθμολογία, έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Έχει βάλει καινούργια πρόσωπα, έχει καινούργιο προπονητή, παίζει το γήπεδό του. Okay, όλα αυτά είναι. Το αγωνιστικό είναι θεμητό. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Δεν θα θελήσουν να χάσουν, να κερδίσουν θέλουν φυσικά, όπως όλες οι ομάδες. Και πόσο δε μάλλον όταν παίζουμε τον Άρη. Αλλά όταν υπάρχει και το εξωαγωνιστικό, καταλαβαίνετε τι έχει να συναντήσει ο Άρης το Σάββατο. Βέβαια, εξακολουθώ να πιστεύω ότι. Ή θέλω, αν θέλετε, να πιστεύω ότι εξαρτάται από τον Άρη, από τους παίκτες του, το αποτέλεσμα του Σαββάτου. Η ομάδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, ευτυχώς. Ενώ προβλήματα τραυματισμών ή κάποιων απουσιών είναι κομπλέ εν ώψη της αναμέτρησης αυτής. Έχει ο προπονητής όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Είναι ετοιμοπόλεμοι. Κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές με παίκτες
που νομίζω και αυτοί τα ψηλιάζονται από αυτά που γίνονται και από αυτά που διαβάζουν, και γιατί σαφώς και ενημερώνονται και να μπουν αποφασισμένοι για όλα στο παιχνίδι του Σαββάτου. Άρης πρέπει να κερδίσει αυτά τα δύο μάτς μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, να μην δώσει κανένα απολύτως δικαίωμα, γιατί εφόσον κερδίζει, έχω την εντύπωση, έχω την αίσθηση, εφόσον συνεχίζει να κερδίζει και δεν στραβοπατάει, όπως στραβοπάτησε στο εντός έδρας μας με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης για παράδειγμα, δεν θα συνεχίσουν να ασχολούνται για πολύ μαζί του. Μόνο έτσι θα σταματήσουν να ασχολούνται μαζί σου. Και φυσικά εννοείται απόλυτη ψυχραιμία, όσο ψύχρεμη μπορεί να είναι, όλοι όσοι θα πάνε το Σάββατο, και είναι και κοντινή απόσταση στις αίρες, οι οποίες δίνουν μάλιστα και το πέταλο 1000 περίπου θέσεων στους φίλους, στη φιλοξενούμενη ομάδα. Διότι το οτιδήποτε συμβεί, να ξέρετε ότι θα αποβεί εις βάρος του Άρη. Ξεκάθαρα. Και θα είναι μαζική η παρουσία του κόσμου του Άρη στις αίρες το Σάββατο. Θα βγάλουν ένα απαγορευτικό φυσικά. Καλά, εντάξει, αυτό θα γίνει σίγουρα. Αύριο γίνονται αυτά. Πέμπτη, πότε γίνονται. Πέμπτη. Καρδίτσα Παναχαϊκή λέει: ο ορισμός και στο Καρδίτσα Παναχαϊκή είναι για να είναι κερδισμένος αγωνιστικής μόνο όφη. Ο Περέιρα είναι γλάστρα, λέει 779. Στον Κουκουλάκη να πάει ο Καρυπίδης οπωσδήποτε. Στον Κουκουλάκη τι να πάει, ρε φίλε. Άμα ο Κουκουλάκης είναι Φόλα Ηράκλειο, τι να πάει. Ό,τι και να τον πει, ναι, θα σου λέει, τι θα σε πει, ναι, θα ευνοώ τον όφη. Τι θα σου πει. Γι' αυτό η ομάδα πρέπει να κερδίζει και αυτούς. Και πρέπει να τους κερδίσει σε κάποια τέτοια παιχνίδια. Έχει τριπλάσιους βαθμούς από τον Πανσεραϊκό. 39-13 είναι η βαθμή. 39 με 13. Πρέπει η ομάδα τουλάχιστον να είναι υποψιασμένη και τουλάχιστον αυτό μας κάνουνε, ότι τουλάχιστον μας ξυπνάνε. Δεν θα πάμε σαν πρόβατα στη σφαγή. Είναι τόσο ξεδιάντροπη αυτή η κατάσταση, τόσο ξεδιάντροπος αυτός ο ορισμός. Να βάζουν διαιτητή από το Ηράκλειο. Διαιτητή από το Ηράκλειο. Ο οποίος μας ήταν Φουκάκης και στο παρελθόν έχει προκαλέσει ούκο λίγες φορές. Και νομίζω είναι διαιτητής στο Καλυθέα Άρης. Αυτός δεν είναι διαιτητής. Αυτός νομίζω είναι. Είμαι σίγουρος. Και στο Άρης Λαμία νομίζω ήταν διαιτητής. Αν θυμάμαι καλά. Στο Άρης Λαμία πρέπει να ήταν το 0-0. Ναι. Δεν είναι απέναντι στον Καπνίδη. Τέλος πάντων. Δεν παίζει ρόλο το τι έκανε πέρσι. Τη σημασία έχει ότι μιλάμε για ένα διαιτητή από το Ηράκλειο σε δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Άρη. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει, ότι η ομάδα μάλλον θα ανταπεξέλθει και απέναντι σε αυτόν. Γιατί θα παίξει και απέναντι σε αυτόν. Και βοηθώ από το Ηράκλειο. Θα έχει παρέα στο ταξίδι. Τέλος πάντων. Ναι, μάλλον. Τα κλείνουν πιο εύκολα τα εισιτήρια, τα 2-2, γι' αυτό μάλλον. Γι' αυτό το κάναν τα παιδιά μας. Τέλος πάντων. Εμείς το σημειώνουμε, το λέμε. Εντάξει, βλέπω κιόλας που γράφουν. Ο Φουκάκης τέτοιο. Η είδηση δεν είναι ότι είναι ο Φουκάκης διαιτητής. Η είδηση είναι ότι στέλνουν από το Ηράκλειο διαιτητή στο μάτς του Άρη. Αυτή είναι η είδηση. Τέλος πάντων. Πας στο break, τι θα κάνεις. Προλάβες, έφαγες τίποτα από το γυράδικο εδώ που ήρθανε, έγινε επιδρομή. Τι, δεν προλάβες. Δεν έχεις ήθελα. Έχεις σαλατίτσα. Δεν θέλω. Δεν θες τη δόταση. Γκόλι Λάρισα στο μάτς Κυπέλλου. Ανοίγει το σκορ. Τι φίτη είναι αυτός. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης έχει κερδίσει και στο πρώτο μάτς. Βάζει ο Κρισμάν τώρα ο Σέρβος ένα ακόμη γκόλ με αυτό το ωραίο μαλλί. Και ουσιαστικά στέλνει τη Λάρισα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. Γιατί όχι, γιατί τη στέλνει. Δύο γκολ ήθελαν τα Γιάννα, δύο γκολ θέλουν. Το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι. Τι ένα-δύο, δεν ξέρω. Καλά, άλλο αυτό. Αλλά όχι, τα στέλνει. Ό,τι ήθελαν τα Γιάννα πριν, αυτό το ίδιο θέλουν και τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχει μείνει ένα κοτοπουλάκι εκεί. Πάμε να το χτυπήσουμε εδώ ό,τι προλάβουμε. Τι έφαγε ο Παπαδόπουλος όλους τους γύρους, τα σουβλάκια. Έγινε ο κακός χαμός. Και έχουμε και μια σαλατίτσα να φάει ο Σαββόπουλος, που είναι ο φίτη τη παρέα. Πάμε. Δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή. Είδε. Ένα-ένα τα Γιάννα. Βιάστηκες. Ένα γκολάκι θέλουν τώρα για να το πάνε στην παράταση. Αυτή η παιχτάρα, ο Κόντε, πετυχαίνει το γκολ και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, καθώς πλέον τα Γιάννα, το πνίξε λίγο ο γκολκίπερ των Ιωαννίνων, αλλά έχει πάει και στη γωνία η μπάλα. Πάρα πολύ ωραίο φάουλ.
Για να το χτυπάει κιόλας πουθενά. Ω, με φάλτσα, δεν το πνίξε. Με φάλτσα κτλ. 1-1 λοιπόν τα Γιάννενα. Στο 22-23, πόσο είναι. Και δίνει νέο ενδιαφέρον, γιατί τώρα τα Γιάννενα θέλουν μία ακόμα επίτευξη γκολ προκειμένου να φτάσουν στην ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα. 1-2 θυμίζουμε είχε λήξει. Ακόμα βέβαια αυτό το 1-1 δίνει πρόκριση στην ομάδα της Λάρισας. Ο 7-79 μετά το διετή μας πάει και στο καιρό. Το Σάββατο λέει πιθανότητα θα βρέχει. Ο Πανσεραϊκός θα παίζει τελικό, ούτε καλή παράδοση έχουμε. Η ομάδα δεν μπορεί να νικάει πάντα και τους διαιτητές όπως μας παίζουν. Καλά, σε αυτό έχεις δίκιο. Από εκεί και έπειτα όμως η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέρχεται στα δύσκολα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής οι απώλειές της έχουν να κάνουν με κλειστές άμυνες που ειδικά μες στο Βικελίδης την δυσκόλεψαν. Νομίζω ότι αν ο Άρης καταφέρει και βρει κάποιες ευκαιρίες, δεν θα επαναληφθεί αυτό που έγινε με τη Βέρεια. Θα μπορέσει να βρει δίχτυα, θα μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ. Και αν πετύχει γκολ ο Άρης, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα του ξεφύγει η νίκη. Από την άλλη, πρέπει να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι δεν θα τελειώσει η ομάδα μόνο με νίκες. Και βλέπετε ότι και οι άλλοι έχουν απώλειες. Υπήρχε η ήττα του Όφη την προηγούμενη αγωνιστική, υπάρχουν δύο συνεχόμενες ισοπαλίες της Παναχαϊκής, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που δυσκολεύονται και οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε με τη Λαμία και τον Απόλλωνα την περσινή χρονιά, αν και ο Άρης σε σχέση με αυτές τις ομάδες φέτος κάνει καλύτερη πορεία. Ο Άρης φέτος στην 15η αγωνιστική έχει 39 βαθμούς, δύο περισσότερους από ό,τι είχε ο Απόλλωνας που ήταν πρώτος στη 15η αγωνιστική πέρσι και μάλιστα με μια σημαντική διαφορά. Δεν θυμάμαι τώρα πόσους βαθμούς είχε ακριβώς ο Άρης, αλλά ήταν καμιά 8-9 βαθμούς μακριά από τον Απόλλωνα την 15η αγωνιστική και το παιχνίδι 16η αγωνιστική ήταν με τη Σπάρτη, αν θυμάμαι καλά. Η 17η ήταν η Σπάρτη. Τελευταία αγωνιστική δεν παίξαμε Άρη Σπάρτη στο Βικελίδης. Τελευταία. Άρα 17η αγωνιστική ο Άρης είχε λιγότερους βαθμούς και πολύ μεγαλύτερη διαφορά από ότι τώρα έχει αποκτήσει και ο ίδιος από τον Όφη και την Παναχαϊκή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και το μάτς της Καρδίτσας με την Παναχαϊκή, αλλά είναι σημαντικό και το μάτς που έρχεται για τον Όφη στη Σπάρτη, που βέβαια δεν ξέρουμε και πώς θα παρουσιαστεί πλέον η Σπάρτη μετά την αποχώρηση του προπονητή, του Γράψα, ο οποίος βέβαια φεύγει από την Σπάρτη για να πάει στα Τρίκαλα, όταν τα Τρίκαλα έχουν δεχτεί μια μεγαλοπρεπέστατη τριάρα από τον Κισαμικό. Και αυτό το μάτς είναι δύσκολο, στα Χανιά, για τον Άρη με τον Κισαμικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πολύ ωραία φανέλα της ΕΑΣ, την είδες, που λέει «Ο Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά». Κάτι τέτοια ωραία τα κάνει ο Κούγιας, είναι αλήθεια. Μετά από τη φανέλα για τους πρόσφυγες, τώρα έβγαλε και φανέλα που λέει ο Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά και παρά τις απειλές από την ΕΠΟ και τα λοιπά, να μην υπάρχουν μηνύματα και τα λοιπά, βλέπετε ότι ο Κούγιας δεν χαμπαριάζει τίποτα, γιατί ξέρει τον νομικό τρόπο για να τους αντιμετωπίσει όλους αυτούς και δεν μπορούν να του κάνουν το παραμικρό. Αυτά σε σχέση έτσι και με το γήπεδο. Τώρα το ότι θα βρέχει, φίλε, 79 δεν το ξέρω, δεν έχουμε κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει μια είδηση από την Αθήνα που λέει ότι ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί κόντρα στην ΑΕΚ χωρίς τον προπονητή του στον πάγκο, ο οποίος σύχθηκε σπεσμένα για σκουλικουειδίτιδα στο νοσοκομείο, ο Γκαρθία. Τον φάγανε. Μόλις βγήκε αυτή η είδηση. Άρα θα κάτσει ο παλιός ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος Κόντης, που είναι βοηθός του, στον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού, στον επαναληπτικό κυπέλλο, που ξεκινάει στις 7.30 το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι και τηλεοπτικό. Να πούμε ως εκπομπή και τα χρόνια μας πολλά στον Ντάρσι Νέτ, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 37 του χρόνια. Σοβαρά. Και κόρη μου έχει γενέθλια σήμερα. Ο Ντάρσι, ο οποίος. Μπράβο. Αυτό σαρκάζεται κιόλας.
Λέει και στον εαυτό του χρόνια πολλά στο διαδίκτυο. Είναι ωραίος τύπος, τους αιώσαν, ναι, έκαθεν ήταν ωραίος τύπος. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος διάγει την τελευταία του ποδοσφαιρικά σεζόν, ενώ ως ποδοσφαιριστής στο γήπεδο, με τη φανέλα του Άρη. Και σιγά σιγά προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, η οποία θέλουμε να πιστεύουμε θα τον βρει στην ομάδα. Τώρα τι ακριβώς θα κάνει και πώς ακριβώς θα αξιοποιηθεί, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Εγώ έχω ξαναπεί ότι τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στον σύλλογο και έχουν και μια τεχνογνωσία γύρω από το ποδόσφαιρο, πρέπει να τους αξιοποιείς από κάποιο πόστο. Έχει και διασυνδέσεις στην Αμερική, στην Βραζιλία, έχει γνωριμίες, γνωρίζει τι εστιάρες, θέλει να ασχοληθεί όπως λέει και ο ίδιος με το αντικείμενο, οπότε γιατί να μην τον αξιοποιήσεις από το καλοκαίρι και μετά όταν θα σταματήσει οριστικά, θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Χρόνια πολλά πάντως, να χαίρεται και την οικογένειά του, να είναι υγιής και να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος της σεζόν, ο Άρης να εξασφαλίσει αν είναι δυνατόν και σύντομα την άνοδο για να μπορέσουμε να το δούμε στο γήπεδο, για να μας πει το αντίο πώς αρμόζει μέσα στο γήπεδο και με ψηλά το κεφάλι, και γιατί όχι κάποια στιγμή να γίνει και ένα φιλικό προς τιμήν του, θα έλεγα εγώ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, παραλαμβάνουμε, πρόσφερε, δεν έκανε ούτε προσφυγές ούτε τίποτα, παρά το τσουνάμι προσφυγών και όλων αυτών που συνέβησαν, με αρκετούς αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια από την ομάδα. Αυτός δεν έκανε, εισαγωγικά, χάσει λεφτά βέβαια, κέρδισε και το λέει και ο ίδιος ότι ευγνωμονεί τον Άρη για το γεγονός ότι έβγαλε και κάποια χρήματα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Και παρά το γεγονός ότι ένα διάστημα είχε ξεφύγει και αυτός λίγο με κάποια νυχτοπερπατήματα, έτσι, κάποιες παρασπονδίες, αλλά σε γενικές γραμμές η παρουσία του στον Άρη με αφορμή έτσι τα σημερινά του γενέθλια κρίνεται απολύτως θετική, είναι και θα μνημονεύεται ως ένας από τους καλούς ξένους που έχουν περάσει από την ομάδα. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι γεννημένος το 1981. Άρα πλέον στα 37 του ο Νέτο μεγάλωσε. Μεγάλωσε. Αρκετά. Δεν το ήξερα, μπράβο, ότι έχει σήμερα. Συμπίπτει. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και να είναι καιρός. Όπως σας έλεγα και από το δελτίο τύπου της ΠΑΕ, επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την ομάδα όσον αφορά κάποιον τραυματισμό. Είναι όλοι πλέον στη διάθεση του Σπανού για το παιχνίδι του Σαββάτου. Η ομάδα μεταβεί από την Παρασκευή στις Σέρες, θα μεταμείνει εκεί στο ξενοδοχείο. Άρα δύο προπονήσεις μείναν, η αυριανή, η οποία θα είναι και καθοριστική όσον αφορά τα πλάνα του Έλληνα τεχνικού για το παιχνίδι αυτό. Αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα δούμε και πολλές, για να μην πω σχεδόν και καμία διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα. Δεν βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει λόγος ουσιαστικός να αλλάξει κάτι ο προπονητής στο παιχνίδι αυτό. Και ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος πήγε πάρα πολύ καλά στην ενδεκάδα και έκανε και πολύ ωραία επέμβαση και στην αρχή και στο τέλος του παιχνιδιού, στις δύο φορές ουσιαστικά που χρειάστηκε δηλαδή να επέμβει. Και καλά, η άμυνα ούτως ή άλλως είναι η σταθερά του Άρη φέτος. Για τα αμυντικά χαφ δεν το συζητάω. Το ζήτημα για το παιχνίδι αυτό όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό είναι η προσαρμογή του Χαντί για μένα στο παιχνίδι της ομάδας. Και αν τυχόν υπάρξει σκέψη για μία αλλαγή, να ξέρετε ότι θα είναι για αυτή τη θέση. Δηλαδή τη θέση του 10, αυτή την πολύπαθη φέτος θέση. Αν δεν είναι ο Χαντί δηλαδή, θα είναι ή ο Παυλίδης ή ο Πασάς, ένας από τους δύο. Αλλά μπορεί να είναι και ο Χαντί. Τίποτα δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή. Παραλαμβάνω, μία θέση μόνο αν παίζει είναι αυτή. Και κυρίως για το ότι φάνηκε στο παιχνίδι με τη Σπάρτη ότι ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματά του, λίγο τακτικά περισσότερο, ήταν καλός ποδοσφαιριστής ο Χαντί. Και αυτό προβληματίζει λίγο την τεχνική ηγεσία. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι θα είναι ακριβώς οι ίδιοι. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά νέα πρόσωπα, είναι μια καινούργια ομάδα το τελευταίο διάστημα. Το έδειξε και στην Πάτρα. Είναι διαφορετική, έχει παίκτες με μεγαλύτερη ποιότητα αυτούς που απέκτησε. Θέλει προσοχή, είναι επικίνδυνη η ομάδα. Παίζει την έδρα της, παραλαμβάνω, έχει δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Παίζει την ύπαρξή της, γιατί είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Και θα είναι μία μάχη, πραγματικά. Αλλά εντάξει, ο Άρης είναι το φαβορί. Είναι πρώτος, έχει ψυχολογία
και θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Θα είναι σημαντική η παρουσία των φιλάθλων του και στις Σέρες. Σε ελπίζουμε ότι θα γυρίσουμε το Σάββατο με το τρίποντο από την γειτονική πόλη. 10 ευρώ κοστίζει για τους φίλους του Άρη που θα ταξιδέψετε στις Σέρες στο εισιτήριο, να σας πω. Σε ειδικό εκδοτήριο και σε ειδική θύρα για τους φιλοξενούμενους. Αυτά όσον αφορά και το ρεπορτάζ, το αγωνιστικό και την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι αυτό. Φόρ δηλαδή λες θα είναι ο Μπαστακός στην κορυφή. Ναι. Άμα η μόνη αλλαγή είναι εκεί. Ναι. Θα του δώσει δηλαδή Διαμαντόπουλος, δηλαδή θέλει λίγο να συνέλθει λίγο προφανώς. Εγώ νομίζω θα του κάνει καλό η παρουσία του Μπαστακού. Ναι. Γιατί ίσως να είχε επαναπαυτεί και λίγο, ίσως να είχε χαλαρώσει. Όταν ένας ποδοσφαιριστής βλέπει ότι δεν υπάρχει από πίσω κάποιος άλλος να τον απειλεί, ναι, μπορεί και να επαναπαύεται. Δεν το θεωρώ ότι είναι καλή φυσικά συμπεριφορά κάτι τέτοιο, εννοείται, αλλά ούτε ενδείκνεται για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αλλά ασυνείδητα ενδεχομένως να συμβαίνει. Σου λέω, άλλωστε τώρα δεν πάει κανένας από πίσω. Τώρα, εγώ θα παίξω όπως και να έχει. Χαλαρώσω και λίγο, να μην τα δώσω και όλα στην προπόνηση. Ναι. Ενώ τώρα που ήρθε και ένα άλλο παιδί, που είναι και νεαρό σε ηλικία και έχει και πολύ ισχυρό κίνητρο και όρεξη. Εδώ τώρα αυξάνεται ο συναγωνισμός μεταξύ τους και αυτό θα κάνει καλό και στους δύο, έχω την εντύπωση. Θα τους βοηθήσει και τους δύο. Και θα βοηθήσει και τον Άρη κατ' επέκταση. Γιατί ο Άρης χρειάζεται και το Διαμαντόπουλο. Δεν μπορεί να βγάλει όλα τα μάτια με τον Μπαστακό. Επειδή ήρθε ο Μπαστακός, δεν σημαίνει ότι θα παίζει μόνο αυτός. Σωστά. Εντάξει. Είναι μια περίπτωση παίχτη που έχει επενδύσει ο Άρης ξεκάθαρα για τη φετινή σεζόν. Ο νεαρός, ο Σέντερ Φορ. Ήταν στις φάσεις μέσα, εντάξει, λίγο έξω τα νερά του, φυσιολογικό κιόλας είναι, γιατί έχει και καιρό να πάρει παιχνίδια. Έτσι, ένας παίκτης, όπως και για το Χάντι, ο Χάντι είχε να παίξει ένα μήνα. Δεν είναι τόσο εύκολα, δεν παίζει μέσα, παίξει κατευθείαν. Έτσι, να βρουν λίγο τα πατήματά τους, να βρουν λίγο ρυθμό με την ομάδα. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Ο Χάντι έχει βέβαια και πολλές παραστάσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Χάντι θα βοηθήσει πάρα πολύ και γιατί όχι, ο Χάντι να ξανακάνει αυτό που έκανε με τον Όφη στις Σέρες φέτος. Έχει πετύχει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Αν το θυμάμαι καλά, το φάξω εδώ, μήπως λέω και λάθος, μου θυμάμαι πέρσι. Αλλά νομίζω ότι φέτος είναι το γκολ που έχει πετύχει από μακρινή μάλιστα απόσταση ένα σουτ του Χαντί. Και μακάρι να το επαναλάβει και την Κυριακή. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξης, το μάτς αυτό για τον Πανσεραϊκό είναι τελικός. Μας στέλνουν και διαιτητή από το Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει οι παίκτες του Άρη να μπουν όπως μπήκαν στη Δράμα. Όπως μπήκαν στα Τρίκαλα. Μάλλον καλύτερα πως μπήκαν στα Τρίκαλα, γιατί τη Δράμα δεν πήγαν και καλά. Όπως μπήκαν στα Τρίκαλα. Να μπουν από το πρώτο λεπτό υποψιασμένοι, γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπορεί να κερδίσει, να πάρει τους τρεις βαθμούς. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι από αυτά που οι αντίπαλοι προσδοκούν ο Άρης να έχει απώλεια βαθμών και σε περίπτωση που δεν έχει απώλεια βαθμών και σε αυτό το παιχνίδι, τότε περιορίζονται πάρα πολύ οι ελπίδες τους για να καταφέρουν να αφήσουν τον Άρη εκτός διάδας. Γι' αυτό νίκη και μόνο νίκη στο μάτς του Σαββάτου. Πράγματι, ο Χαντί έχει βάλει τον γκολ το 0-1 στο 37 του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με το αριστερό δυνατό σουτ στην γωνία της εστίας του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πού είδες, ο Χαραλαμπίδης ήρθε και άλλαξε και τον τερματοφύλακα. Έβγαλε αυτό τι ήταν ο Σέρβος, αυτός τι ήταν ο περίεργος που είχαν και έχει μπει ο Πολίτης. Αν το θυμάμαι καλά το παιδί, ότι λέγεται έτσι, πλέον κάτω από τα δοκάρια και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ καλός στην Πάτρα. Έχει και νέο προπονητή ο Πανσεραϊκός, μην το ξεχνάτε αυτό, ένα καλό προπονητή. Τον Χαραλαμπίδη, είπαμε, έχει δυσκολίες το μάτς και γι' αυτό θα πρέπει ο Άρης να πάει και να καταφέρει να κερδίσει. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Υπάρχει αύριο, υπάρχουν δικαστήρια γενικότερα αύριο για τον Άρη, θα μου πείτε τι άλλο θα υπήρχε. Ενώ φυσικά υπενθυμίζουμε, γιατί μπορεί να το έχετε ξεχάσει κιόλας, γιατί δεν είναι
στην κορυφή του ενδιαφέροντος, ότι η ομάδα σε λίγη ώρα παίζει και παιχνίδι με την Οστάνδη στη Σάλα Νίκος Γκάλης, ο Αλεξάνδριο. Είναι η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση για το Basketball Champions League. Παιχνίδι το οποίο γίνεται υπό την τον ξεσηκωμό γενικότερα και το συναγερμό που έχουν σημάνει και οι οργανωμένοι οπαδοί, με την κατάληψη στα γραφεία, με την προσπάθεια που γίνεται για να δοθεί λύση στην ΚΑΕ. Μάλιστα υπάρχει η παρότριση όλοι να βγάλουν εισιτήριο σήμερα από τα εκδοτήρια, να βοηθήσουν όσο μπορούν οικονομικά την ομάδα αυτή που θα πάνε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Και για το αγωνιστικό περισσότερο είναι, εντάξει, για το γόητρο και για την ψυχολογία της ομάδας εν ώψη των υποχρεώσεών της στο πρωτάθλημα, νομίζω, το σημερινό μάτς για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που θα αποφασίσει τελευταία στιγμή και για τη συμμετοχή του Τσαϊρέλη και του Ντουβιέ. Έχει δηλαδή και κάποια θεματάκια να αντιμετωπίσει αγωνιστικά. Δεν ασχολείται κανείς ιδιαίτερα και είναι απόλυτα λογικό με το παιχνίδι. Άλλα είναι τα σημαντικά τα ζητήματα που υπάρχουν και θα σας πούμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής τι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει αύριο δικαστικά ο Άρης με κατάπτωση εγγυητικής επιστολής σε τρεις περιπτώσεις που θα πρέπει να παραστεί αύριο ο Άρης στην Αθήνα. FM κενό, αυτό που θέλετε να γράψετε και προσθέσετε στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Το μάτς κυπέλου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, σε αυτές που το έχετε επιλέξει στοιχηματικά, πάμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου μας, το 41. Έχουμε Λάρισα Παζιάννα 1-1, γκολ-γκολ ήδη δηλαδή, από το πρώτο ημίχρονο. Για το συγκεκριμένο ζευγάρι να σας πω ότι βγήκανε και οι διαιτητές του Άρης Λαύριο, όπως ενημερωνόμαστε, ο Μάνος ο Ανδρικόπουλος και ο Τσούνας είναι αυτοί που θα σφυρίξουν το παιχνίδι που γίνεται την επόμενη Τετάρτη του Αγίου Βαλεντίνου ανήμερα. 14 είναι άλλη Δετάρτη. Στις 6 ώρα το απόγευμα το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Λαύριο, με διαιτές, επαναλαμβάνω, τον Μάνο, τον Ανδρικόπουλο και τον Τσούνα. Δεν το ξέρω. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να σας δώσουμε ρεπορτάζ, όπως σας είπαμε, και για το μπάσκετ. Έχει πλάκα πάντως, βλέπω αρκετούς παίκτες από το παρελθόν στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, να λένε πολλά και διάφορα. Αυτό το οποίο είχε γίνει με τον Λιαδέλη, πάντως όσοι το είχαμε ζήσει, προφανώς και δεν είναι εύκολο να το ξεχάσουμε. Βλέπω εσχάτως εδώ και περίπου ένα χρόνο συνεντεύξεις, κόντρα συνεντεύξεις, παρουσίες κοντά στον Άρη από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Τον βλέπω σήμερα και στο μουσείο του Άρη. Δεν ξέρω το κατά πόσο πραγματικά έχει μετανιώσει ή όχι για όσα είχε πράξει τότε και το γεγονός ότι εντός εισαγωγών πούλησε τον Άρη για να πάει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς και το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που τον επηρέασε και τον οδήγησε στο να αλλάξει φανέλα. Τώρα βέβαια, μετά από αρκετά χρόνια, βρέθηκε πάλι στο προσκήνιο και σημειώνει ότι έκανε λάθος που πήγε τότε στον ΠΑΟΚ και τον απαρνείται το συμπολίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα μια χαρά τα πήρε τότε. Και μάλιστα, αν ρωτήσετε τον Γιώργο τον Συρίγο, που ήταν διοίκηση στον ΠΑΟΚ τότε, ήταν και πάρα πολλά τα εκατομμύρια τα οποία έλαβε, δραχμούλες βέβαια, έτσι, ο Παναγιώτης. Αυτά βέβαια έχει το επαγγελματικό μπάσκετ και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και έπειτα όμως θα ήταν καλό να σταματήσουμε να μιλάμε για συναισθήματα, να σταματήσουμε να μιλάμε για σημαίες, να σταματήσουμε να μιλάμε με καταστάσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά με το συναίσθημα, και να είμαστε πεπισμένοι και σίγουροι ότι όλοι μπορεί να φορέσουν τη φανέλα του οποιοδήποτε, εκτός αν μας αποδείξουν στην πορεία των ετών ότι έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά. Έστω και τώρα, μετά από χρόνια, ο Λιαδέλης λοιπόν μπήκε σε μια διαδικασία διαφορετική και θα ήταν καλό, Χρήστο, το έχουμε βάλει θεματάκι, να τον ακούσουμε ίσως λίγο, γιατί υπάρχει το σχετικό βιντεάκι, έχει αναρτηθεί στο Λαμπαό Τάρης πριν από λίγο με την τοποθέτησή του στο μουσείο του Άρη. Να ακούσουμε λίγο Παναγιώτη Λιαδέλη και αμέσως μετά
να πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Στο μπάσκετ που αύριο υπάρχουν αυτά που έλεγε πριν ο Αλέξης στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, συζήτηται η κατάπτυξη εγγυητικής του Άρη. Ο Σπύρος ο Χριστοφορίδης θα είναι ο νομικός που θα εκπροσωπήσει, βάζοντας μάλιστα το παράβολο από την τσέπη του τον Άρη. Και είναι σημαντικό και αυτό. Ελπίζοντας ότι θα πάρει κάποιο είδους αναβολή με όλα αυτά που συμβαίνουν στον Άρη, για να κερδίσει λίγο χρόνο η ομάδα και να μην διαλυθεί τελείως. Για να ακούσουμε λίγο, Γιαδέλη. Έχει το intro στην αρχή. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό. Ναι. Η μουσικούλα. Δεν ξέρω πόσο είναι. Αν είναι μεγάλο ή μικρό. Τέλος πάντων, θα μιλάω κι εγώ παράλληλα. Αλλά ότι έχει κάνει μια τοποθέτηση, την ακούσουμε. Για την παρουσία του στον Άρη και βέβαια και αυτός. Μην ξεχνάμε ότι και ο Λιαδέλης και τα άλλα παιδιά πανηγύρισαν και ένα ευρωπαϊκό τρόπο μέσα στην Τουρκία, έτσι. Και μάλιστα νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Μεγάλη συγκίνηση. Μετά από τόσα χρόνια έρχομαι ξανά πίσω στο παλαιό με ανθρώπους γνώριμους για μένα, ναι, αγαπημένους, με μια ομάδα που είναι μέσα στην καρδιά μου. Ξυπνάνε συναισθήματα αγάπης και χαίρομαι πως πραγματικά είμαι και εγώ και βάζω και εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το μουσείο του Άρη. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι και ξαναβλέπω αυτή τη μεγάλη ιστορία και τη μεγάλη ομάδα μέσα από αυτό το μουσείο. Ήρθα στην ομάδα του Άρη στα 18 μου χρόνια, μόλις τελείωσα το Λύκειο. Με δοκίμασε ο Άρης στο γήπεδο της Μίκρας, επί Τσούροβιτς. Με πίστευε ο Τσούροβιτς όταν ήταν προπονητής στον Άρη και μου έκανε τη μεταγραφή. Μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω κατευθείαν στην ομάδα μέσα, την άρπαξα την ευκαιρία και από την πρώτη χρονιά με καθιέρωσε στην ομάδα, σαν βασικό κιόλας. Νιώθω υπέροχα που συμμετείχα κι εγώ σε δύο τίτλους του Άρη, τον πρώτο τίτλο στο Κόρατς στην Τουρκία μέσα, σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή ο Άρης είχε πολύ καλή ομάδα, πήγαμε πάρα πολύ καλά, το πιστέψαμε πάρα πολύ το κύπελο. Αυτό, ιδίως στο τελικό όπου χάσαμε τον πρώτο αγώνα εδώ μέσα, αλλά πιστεύω ήταν ένα ατυχές αποτέλεσμα. Τότε δείξαμε πραγματικά χαρακτήρα, ενωθήκαμε όλοι μαζί και πήγαμε στην Τουρκία, παρόλο που μας είχαν ξεγραμμένους, πήγαμε, κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι, καλύψαμε και τη διαφορά και έτσι πήραμε το κύπελλο. Ένας, πιστεύω, ιστορικός σταθμός και για το σύλλογο και για μένα, ναι, για το κύπελλο αυτό. Μετά το ένα άλλο δεύτερο κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησα με τον Άρη ήταν εδώ στο Αλεξάνδριο μέσα, σε μια δύσκολη στιγμή πραγματικά στον Άρη με μεγάλα προβλήματα, αλλά είχαμε πολύ καλή ομάδα με πολύ καλές μονάδες και εκείνη τη στιγμή καταφέραμε, παρόλο όλα τα προβλήματα που είχαμε, να τα αφήσουμε έξω από το γήπεδο. Ενωθήκαμε μεταξύ μας ακόμη περισσότερο. Μας βοήθησε πάρα πολύ η ημιτελικός έγινε μέσα στο Αλεξάνδριο. Είχαμε σαν έκτο παίχτη και τον κόσμο του Άρη. Μας έδειξε μεγάλο αβαντάζ αυτό το πράγμα. Και έτσι καταφέραμε και κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και την ΑΕΚ στον τελικό. Και έτσι πέραμε το κύπελλο Ελλάδος, πήραμε και το κύπελλο Ελλάδος εμείς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμουν σε αυτές τις δύο ομάδες και βοήθησα κι εγώ από την πλευρά μου για να κατακτήσουμε αυτούς τους δύο στόχους. Μετά από 7 χρόνια καριέρα στον Άρη, τελειώνει το συμβόλαιό μου και ήμουν άτεκτος εκείνη τη χρονική στιγμή που με το τελείωμα του συμβολέου μου ήταν η πιο χειρότερη φάση του Άρη. Ήταν μια μεταβατική περίοδος που δεν είχε διοίκηση. Η
πήγε από το πρωτοδικείο, αναθέθηκε από το πρωτοδικείο σε μια ομάδα ανθρώπων για να διοικήσουν τον Άρη. Εκείνη τη στιγμή η καριέρα μου ήταν στο απόγειο, είχα μεγάλες προτάσεις και από εξωτερικό και από, και από το εσωτερικό, αλλά η αγάπη που είχα για τη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την πόλη που μεγάλωσα, με έκανε να μείνω εδώ. Οι συνθήκες τότε δεν με άφησαν άλλο περιθώριο, γιατί αγαπούσα τη Θεσσαλονίκη, ήθελα να μείνω στη Θεσσαλονίκη και έτσι έγινε αυτή η μεταγραφή. Ξέρω πως πρόντωσα πολύ κόσμο σε αυτή τη μεταγραφή μου, δεν το ήθελα πραγματικά και μετά από χρόνια εν τέλει δείχνει πως μπορεί να μην ήταν σωστή κίνηση. Τώρα που τελείωσε η καριέρα μου, τα συναισθήματα, μόνο αγάπη μπορώ να έχω για αυτό το μεγάλο σύλλογο, είναι το σκαλί που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου, να αναδειχθώ και να κερδίσω πολλά πράγματα, εμπειρίες, αγάπη μέσα από αυτό το χώρο. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Φυσικά με έχει λείψει η ατμόσφαιρα του Φαλέ, φυσικά θα θέλω και εγώ να έρθω να παρακολουθήσω αγώνα και θα είμαι ανοιχτός πάντα να βοηθήσω από όποιο πόσο γίνεται αυτή την ομάδα που την έχω μέσα στην καρδιά μου. Το 23-10-2-4-3-8 έγινε στη διάθεση, αφού ακούσαμε και Λιαδέλη από τα παλιά, που μίλησε στην παρουσία του εκεί στο Μουσείο του Άρη, που τουλάχιστον όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί στο μουσείο, αλλά και ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, προσπαθούν να θυμίζουν σε όλους μας ποια και μεγάλη ομάδα υποστηρίζουμε. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται τα τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικά από την διοίκηση Λάσκαρη, θα το ξεχάσουμε αν δεν φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε να βρούμε πού ακριβώς βρίσκεται ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, με όλα αυτά τα κωμικοτραγικά που οδηγούν την ομάδα στην διάλυση. Γιατί περί διάλυσης πρόκειται, όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, το 23-10-2-4-3-8 είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε από τώρα και στο εξής για να συζητάμε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Και πάμε ήδη στον πρώτο φίλο για σήμερα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σου Χρήστας. Έλα Παύλο. Γιατί είστε έκπληκτοι με το διορισμό από την Κρήτη για τέτοια? Γιατί δεν περιμένουμε να είναι τόσο ξυδιάντροποι. Σοβαρά ρε εσύ, Χρήστανσε. Το περιμένουμε και δεν το περιμένουμε. Αυτή, απλά... λοιπόν, η κολόνια κρατάει χρόνια. Γιατί είναι μόνο φέτος, είναι πέρσι, είναι ένα με πρόπερσι. Τα έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ο Άρης είναι λοιπόν ανεξάρτητος και έτσι θα μείνει μια ζωή. Αυτό είναι γνωστό από την ημέρα που έγινε, είπαμε. Το ΠΟΚ έγινε για να κυνηγήσει τον Άρη το 1929-30. Δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν πρέπει να είμαστε λοιπόν έκπληκτοι. Αυτό που πρέπει να είμαστε, προπονητής, τεχνικός διευθυντής, καρυπίδης, οι παίκτες, όλος ο κόσμος, μία γροθιά. Θέλω από το Σάββατο να βγάζουν φωτιές και ο Μυροφορίδης και ο Σπανός στον πάγκο. Όχι άλλα χαμένα 55-60-65 λεπτά. Από το πρώτο λοιπόν δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της περιόδου θα υπάρχει κυνηγητό λοιπόν, ας πούμε, στην ομάδα. Είναι φανερό. Οι παίκτες όμως σαν σκυλιά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν μας σταματάει κανένας. Ό,τι και να κάνουνε. Και θα τα πούμε του χρόνου να μου λοιπόν στην άλλη κατηγορία. Εύχομαι με πολύ καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Αλλά τώρα θέλω να βλέπω τον Μυροφορίδη με τα κοντάρια να γίνεται χαμός στον πάγκο. Και το Σπανό. Οι παίκτες όμως σαν σκυλιά. Σε διαφορετική περίπτωση θα βλέπουμε λοιπόν, ας πούμε, χρόνια τι πρόκειται να γίνει. Όσο για τον, ας πούμε, Κισαμικό που είπες, με τη μόνη διαφορά ότι στο όφι Κισαμικός κουτρούσανε μεταξύ τους. Σωστά. Ναι. Και πέφτανε κάτω τα παιδάκια γιατί οι άλλοι κάνουν προπόνηση. Σωστό. Και μετά λέμε έγιναν μάγκες, ας πούμε, και σήμερα κερδίσανε ένα 3-0. Αλλά λένε πως κέρδισε ο Άρης τη Βέρεια αυτή στο Ηράκλειο. Σας είχα τονίσει, αν θυμάσαι, από τον αγώνα με τον Πανεγέλιο τον Όφη.
Ναι. Σας είπα ότι εδώ να με άλλαξαν τα πράγματα. Σωστό, το έχεις πει. Όντως αλήθεια είναι. Και είχατε λοιπόν επικαλεστεί ότι είπαν πέντε παίκτες λοιπόν από τον Πανεγιάλο και τα λοιπά. Σας είπα ότι από τότε, από εκείνο το σημείο, άρχισε η ιστορία λοιπόν ας πούμε με τον Όφη. Και κοιτάξτε να δείτε. Σε μία εβδομάδα μέσα, σε 8 μέρες, η διαφορά λοιπόν από την Παναχαϊκή των 4 βαθμών έγινε ένας. Εντάξει. Ναι. Έγινε ένας. Λοιπόν, βλέπετε που πάει το πράγμα. Βλέπετε λοιπόν ας πούμε τον άλλον από την Πάτρα. Έβγαλε ένα με γλώσσα ότι με τον Πανσεραϊκό και εκείνο το ένα και το άλλο. Δεν μας είπε όμως με τη Σπάρτη που τα 3 λεπτά γίνανε 6 η καθυστέρηση. Δεν μας είπε ότι τον έδωσανε 3 κόρνερ απάνωτα. Δεν μας είπε ότι στη τελευταία φάση φεύγανε 5 παίκτες της Σπάρτης γιατί το είδε το μάτς και δίνει λύση. Με ένα παίκτη να με λοιπόν από την Παναχαϊκή στην άμυνα και έδωσε λύση ο τύπος. Δεν τα είπε αυτά το παιδάκι. Άλλα πράγματα είπε. Λοιπόν, εγώ θέλω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα την Παρασκευή, λοιπόν, ο Καρυπίδης με τον άλλο, το δίθεν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πολλών αριανών των γραμμένων. Α, τίποτα, μόνο κουβέντες, ας πούμε, τυπική να μυστορία και να είχαμε να λέγαμε. Οι παίκτες του Άρη σκυλιά, ο Πάγκος φωτιά και όλοι, λοιπόν, στην τζίτα. Πάμε λίγο μπάσκετ. Ναι. Αυτός ο Γκάλης ρε παιδιά. Μια που λες μπάσκετ να πω την εξέλιξη μόλις τώρα. Ούτε ο Ντουβιέ ούτε ο Τσαϊρέλης παίζουν το βράδυ. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό το μάτς ας πούμε, Χρυσάνθε. Καλά κάνε, ένα διάφορο μάτς είναι αλλά εντάξει. Δεν ας πούμε. Εδώ είναι να τελειώσει λοιπόν η χρονιά, εντάξει πιστεύω θα τελειώσει. Αλλά να τελειώσουν με αυτόν τον τύπο που κάθισε πάνω στο σβέρκο του Άρη. Αυτός ο Γκάλης ρε γάμο. Δεν θέλω να φτάσω. Είναι η τέταρτη φορά που θα κάνω αίτηση, ας πούμε, λοιπόν, πάλι. Γιατί, ρε φίλε, τα δάκρυά σου δεν τα θυμάσαι μέσα στο Παλέντεσπορ. Ότι ο Άρης είναι, λοιπόν, το σπίτι σου, λοιπόν, οικογένεια. Είναι και να έρθει, δεν βλέπεις ότι διαλύουνε τον Άρη. Είναι, τι να κάνει. Τι να κάνει. Και για να είμαι, λοιπόν, ειλικρινής. Ναι, τι να κάνει. Τι περιμένεις ότι μπορεί να κάνει ο Νίκος. Να βγει μπροστά, ρε φίλε. Δεν θέλω να βάλει χρήματα. Σε περίπτωση να βγει που μπροστά εκεί μετοχές, μαζί με το Γιαννάκη. Ναι. Εσύ τι λες ότι άμα βγει να μου λοιπόν ο Γκάλης και πει είμαι λοιπόν μπροστά και πάει στο Λάσκαρη και του πει φίλε τελείωνε μέσα σε 10 λεπτά με τις μετοχές όπως τις πήρες, όπως σου τις έδωσε η γένεση, λοιπόν θα αναλάβεις να πληρώσεις τα χρέη προς την εφορία δημόσιο, λοιπόν παρέδωσέ τους και φύγε. Δεν θα το κάνει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως ας πούμε και άλλοι τρόποι, αλλά μαζί με τους άλλους μπροστά δεν θα έρθουν 3-4 έντιμοι πλέον άνθρωποι να είμαι στον Άρη του μπάσκετ. Με τον Γκάλη μπροστά δίπλα λοιπόν ας πούμε στο Γιαννάκη. Πιστεύει κανένας ότι δεν θα γίνει αυτό. Πιστεύει κανένας ότι το, για να μην είμαι απόλυτος ότι το 99% του κόσμου θα είναι μαζί του. Θα τολμήσουν να, λοιπόν να κάνουν ζημία γιατί βλέπει ότι υπάρχει κυνήγημα από τον Βασιλακόπουλο. Και στην ομάδα, αλλά και στο πρόσωπο λοιπόν, ας πούμε, του Γιαννάκη. Τι δηλαδή περιμένει τη διάλυση του Άρη? Νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Λάσκαρης δεν πρόκειται να του δώσει τις μετοχές. Εδώ ο Λάσκαρης, ο Γκάλης έφυγε μακριά γιατί... Τις μετοχές θα τις δώσει είτε έτσι είτε αλλιώς. Για να φτάσουμε όμως στο αλλιώς... Σας έχω πει ότι στη νομική λοιπόν επιστήμη δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα. Θα λυθεί είτε απλά, θέλετε είτε... Απλά πολλές φορές η νομική επιστήμη έχει τέτοιο χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί. Όχι, δεν μιλάμε για τόσο χρονικό διάστημα, γιατί αυτές οι δύο ομάδες που είναι μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη έτσι. Αύριο τώρα, αυτή την συζητείτε ώρα, η κατάπτωση. Πρόσεχε με, σαν ταμιακή διευκόλυνση. Δεν μπορούν, Παύλο, δεν μπορούν να βάλουν λεφτά όμως. Ως τι θα τα βάλουν τα λεφτά? Πλέον είναι έτσι οι νόμοι, δηλαδή, είναι έτσι οι νόμοι που δεν μπορούν. Να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά μέθοδο με τις καρτέλες. Δεν μπορούν. Για να βάλεις λεφτά με την καρτέλα πρέπει να είσαι είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μέτοχος. Ωραία, δεν μπορείς. Μέλη να είμαι λοιπόν... Παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ και εσύ. Πες ότι μας τη βιδώνει και θέλω να βάλουμε ένα εκατομμύριο. Δεν μπορούμε. Να δοθεί προσωρινή λύση πρωτοδικείου που η διοίκηση αυτή θα μπορεί είναι... Μπορεί να την ανατρέψει λοιπόν γιατί έχει το 90%.
Είναι δύσκολο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι νομικοί έχουν κάποιες λύσεις. Ας τους αφήσουμε να τους τρέξουν. Μα αυτό λέω εγώ, δεν είναι νομικό. Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Και δεν λέω αυτό. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι τώρα εύκολο. Είναι δύσκολο. Σύντελη, γιατί έχει μπλέξει ας πούμε η ομάδα. Δεν είπε κανένας ότι είναι εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε δύσκολο και να έχουμε σταυρώσει τα χέρια. Σωστό, σωστό. Να είσαι καλά, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ναι, και να περιμένουμε τη διάλυση του Άρη. Όχι βέβαια, πρέπει να πράξουμε. Ήδη αργήσαμε. Απλώς ήθελα για να μην τον αδικήσω τον Γκάλι, μία λοιπόν ας πούμε διευκρίνηση, δεν ξέρω, ναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Στην περίοδο του Μητρούδη, τότε με εκείνα τα περίεργα, αν θυμάμαι καλά και πες μου αν κάνω λάθος ή όχι, είχε χαρίσει περίπου 100 εκατομμύρια στην ομάδα λοιπόν από το συμβόλαιό του. Είχε χαρίσει. Είναι σωστό αυτό που λέω. Είχε χαρίσει, ναι. Είχε χαρίσει, τα πήρε θεωρητικά από τον Παναθηναϊκό βέβαια τα λεφτά, αλλά. Άλλο δεν θέμα είχε. Λοιπόν. Τα είχε χαρίσει την ομάδα. Είναι, ναι. Άρα λοιπόν αυτό που λέω έτσι είναι. Τα άφησε. Έτσι. Ναι. Τα άφησε, ναι. Εντάξει, επειδή δεν θέλω να τον αδικήσω, για να μην πίναμε κάποιος ότι έχει βοηθήσει από την ομάδα, άλλο εκείνο το κεφάλαιο και άλλο τώρα. Τώρα διακυβεύεται το Άρης. Και δεν θέλω να θεωρηθεί λιποτάκτης από την ιστορία του Άρη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρήσανθε. Το μικρό σας πείτε μας μόνο. Ο παππούς ο Παναγιώτης από την Αθήνα. Έλα Παναγιώτη παππού. Έχω καιρό να βγω. Ναι. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα όμως. Εγώ Χρήσανθε βγήκα για να επισημάνω αυτό με τους ορισμούς των διαιτητών. Ναι. Και με την Παναχαϊκή από το Ηράκλειο ήταν. Και προχθές με τον Καραϊσκάκη από το Ηράκλειο ήταν. Και άλλα παιχνίδια έχω την εντύπωση. Και δεν ξέρω και αυτός ο Σεραίος ο Τζουμαλάκης λόγω κατάληξης επιθέτου από τις αίρες μήπως και αυτός είναι κριτικής καταγωγής. Δεν ξέρω αν κριτικής, αλλά είναι από την Εψερών όταν παίζει στο επόμενο μάζι με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Σου βγάζω τις κάρτες εκεί να πούμε κλπ. Εσύ έχεις τη δυνατότητα να κοιτάξεις πώς η κριτική και συγκεκριμένα από την Ένωση Ηρακλείου μας παίξανε φέτος. Καλά, δύο είναι. Δύο είναι από την Έψη Ηρακλείου οι διαιτητές και άλλοι 4-6 είναι οι βοηθοί. Σημασία δεν έχει από πού είσαι. Σημασία έχει και το timing στο οποίο ορίζεται ένας διαιτητής, αλλά και η πίεση που μπορεί να δεχτεί ένας διαιτητής. Γιατί αν με βάλει τελευταία αγωνιστική σε ένα διάφορο μάτς, δεν παίζει ρόλο. Σε άκουσα που το έλεγες αυτό προηγουμένως, Χρήσανθε. Εγώ λέω ότι ένας άνθρωπος, εγώ σου λέω ότι ο Φουκάκης είναι ο καλύτερος διαιτητής που υπάρχει και είναι και τίμιος και πενινταρίσιος. Ναι. Και έχει την Αθήνα. Ζει στο Ηράκλειο. Ζει στο Ηράκλειο, δεν ζει στην Αθήνα. Έτσι. Η πίεση που θα δεχτεί όλες αυτές τις μέρες είναι τεράστια. Και δεν λέω αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι είναι δηλαδή και όφη, ότι είναι τρελαμένος από τον όφη. Θα μου πεις μόνο οι Αριανοί διαιτητές πηγαίναν και δηλώνανε κόλλημα. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Πώς θα γυρίσω. Ευχαριστώ πολύ, Χρήσανθε. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σου, Χρήσανθε. Χαίρετε. Λοιπόν, τον Πανσεραϊκό τον παίξαν και με τα τρίκαλα καλά. Και με στην Παναχάκη του. Εγώ επειδή βλέπω και Πανσεραϊκό. Διαιτησία λες. Ναι, με τα τρίκαλα δεν πήραν πέναλτι άλλοι στο 90. Ναι. Εντάξει, όντως, τον Πανσεραϊκό τον παίζει και δες και πόσους δανεικούς πήρε από τον ΠΑΟΚ. Είναι, σε αυτή τη συνωμοταξία. Δηλαδή, και η Εψερών έχει περάσει ένας ΠΑΟΞής, δεν είναι. Είναι το κάστρο της εξυγίασης μαζί με την Εψηρακλείου. Ωραία. Αυτές οι δύο είναι. Τώρα να καθόμαστε εμείς, δηλαδή, εγώ τώρα προσωπικά πιστεύω η ομάδα θα κερδίσει. Όποιον και να βάλουν διαιτητή. Η ομάδα δεν τρώει εύκολα γκολ. Και στη Δράμα δεν χάσαμε. Ναι, αλλά άμα σε δώσει ένα ανάποδο πέναλτι και δεν σου δώσει ένα πέναλτι. Θα το δώσει, ρε φίλε. Θα το δώσει. Λογικό δεν είναι. Αφού θέλει να του σώσει. Ναι. Θέλει να του σώσει. Και πάει να κάνει με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Και να του σώσει και να χαντακώσει. Και να βοηθήσει και τον Όφη. Ο Όφη έχει δίκηση πρωτοδικείο αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, πού ξαφνικά βρήκε λεφτά Όφη και πληρώνει όλες τις προσφυγές. Το Βόντο χρωστούσαν λεφτά από πέρσι. Και του τα δώσανε μπροστά. Ναι, πέρα από τους λαχνούς δηλαδή δεν μπορεί να υπήρξε καμιά βαλίτσα όπως είναι ο Βάρτης. Δεν ξέρω τι να σε πω. Δηλαδή αυτό με την εξυγίαση έχει παραγίνει αυτή η κοροϊδία. Δηλαδή βλέπουμε χειρότερα πράγματα από ό,τι κάνανε ο Ολυμπιακός στο Κόκαλη. Δηλαδή στα Γιάννα δεν έγινε τίποτα. Και είμαστε στην αρχή, Κάτσε, στα Γιάννα έγινε τίποτα. Όχι, στα Γιάννα τι. Αφού όπως είπε και ο φίλος το πρωί. Δεν σπάσανε την πόρτα, λέει. Το λουκέτο σπάσαμε, λέει και μπήκαμε. Το λουκέτο σπάσανε. Ήταν ωραίος αυτός. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον ήταν ειλικρινής αυτός. Όλοι έχουμε και ένα φίλο ΠΑΟΞ. Και επειδή σε μένα οι φίλοι μου υπήρξαν άτομα τα οποία πήγαν στα Γιάννα, έγινε κανονικό ντου. Και υπήρξε και πετροπόλεμος. Ρε, υπήρχε τέτοιο, αφού υπάρχει τέτοιο βίντεο, ρε. Τι να λέμε τώρα. Οι άνθρωποι είναι χειρότεροι από τους Ολυμπιακούς.
Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει χρήμα, λέει άφθονο. Ναι, καταλαβαίνω, πήραν όλες τις ΕΠΣ με το μέρος τους. Πάρε μου, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ μιλάμε για τον Άρη. Εδώ μιλάμε για τον Άρη. Ήσυχο. Και να μην μπλέκονται κάθε φορά στα πόδια μας. Αυτό είναι το θέμα. Όταν λες δεν ασχολούμαι εγώ με τον Άρη, να μην ασχολείσαι. Ναι, το βλέπουμε πως δεν ασχολούνται. Δεν γίνεται, ρε εσύ Χρήσανδε, τώρα αυτό που γίνεται με τον Όφη τώρα και με τη διαιτησία έχει παραγίνει το κακό. Προσπαθούμε το ζόρι δηλαδή να χάνουμε βαθμούς. Και η Παναχαϊκή θα κερδίσει την Καρδίτσα. Ας μην κερδίσει. Τουλάχιστον να αφήσουμε πίσω την Παναχαϊκή. Να σου πω και κάτι. Επειδή κάνετε ρεπορτάζ, μιλάτε με ανθρώπους που είναι στη διοίκηση. Δηλαδή, αυτοί δεν τρελαίνονται με αυτό που γίνεται. Πώς δεν τρελαίνονται. Τρελαίνονται για μα συγγνώμη, δεν είδες δύο αναρτήσεις που έχει κάνει ο Καρυπίδης και ζητάει και επίσημα πλέον. Αναρτήσεις δεν βγαίνει, ρε Χρυσανθάκη. Κάτσε, μισό λεπτό. Ανάρτηση και συνοδεύεται από επίσημο αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και θα πάνε να μιλήσουν εκεί. Τι να κάνουν. Να πάρουν κανένα Καλάζνικοφ για τους κυνηγάνε, τι να κάνουν. Από το να ζητήσεις να μιλήσεις με τους ανθρώπους της ΚΕΔ και της ΕΠΟ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Άρης. Εγώ, ναι, δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ ελπίζω να κάνω ό,τι καλύτερο και πολύ κόσμο να έχουμε το Σάββατο στις ΕΡΕΣ, όπως και στο γήπεδο θα πρέπει να αγκαλιάσει περισσότερο ο κόσμος. Και εμένα αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι ορισμένα site τώρα που πλήρωσε ο Καρυπίδης, τον Ταυλαρίδη και τον Ρόβα δεν το παίξανε. Αβαβά το κάνανε αυτή την είδηση. Καλά, φυσικά είναι. Άμα υπάρξει κανένα αρνητικό, θα παιχτεί. Κάτι τελευταίο να πω και να κλείσω. Ναι. Θα στο θέσω σαν ερώτηση. Πόσο τυχαίο θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχασε από τη Λάρισα? Πόσο τυχαίο, δεν νομίζω ότι. Εσύ πιστεύεις ότι δεν υπήρχε δόλος? Όχι, δεν νομίζω. Καλά, γιατί, και στο λέω γιατί. Γιατί ναι. Ο ΠΑΟΚ έχασε και από τα Τρίκαλα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχασε πάρα πολλά παιχνίδια. Το εγώ... μπάσκετ να μπει στην τετράδα ή να ρίξει τον Άρη. Να, αν μπορέσει αγωνιστικά. Να τα κάνει και τα δύο ενδεχομένως. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν θα κάτσει να χάσει την 10η αγωνιστική. Να είναι η 18η αγωνιστική και να μένει μία για να τελειώσει το πρωτάθλημα 2. Να σου πω να το σκεφτώ αυτό. Αλλά δεν νομίζω. Γιατί, και να σου πω κάτι. Έχασαν και τα Τρίκαλα. Χάσανε και. Πού κερδίσανε εκτός έδρας? Μόνο στο Ρέθυμνο κερδίσανε. Το κακό είναι ότι εμείς είχαμε την ευκαιρία να τους ρίξουμε και δεν το κάναμε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Επόμενος φίλος. Όχι, break. Break θέλεις. Ε? Τι, break. Break, ρε φίλε, πάμε. Break. Ανοιχτές γραμμούλες στο 2310-287-38. Μπορείτε και πάλι να καλείτε για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. 7.30 ώρα θυμίζω το παιχνίδι του Άρη. Το τελευταίο παιχνίδι, κόντρα στην Οστάνδη, με δύο σοβαρά προβλήματα της τελευταίας στιγμής, Ντουβιέ και Τσάιρέλης, δεν παίζουν και πάλι. Έτσι η ομάδα θα προσπαθήσει με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή της να κάνει το καλύτερο δυνατό. Πάμε σε ένα φίλο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Χαίρετε, ναι. Ναι. Αφού κάνατε μια μικρή αναφορά για το βόλι των Κορασίδων, μπορείτε να πείτε και τη δωδεκάδα, έτσι, για να ακούσουμε τα κορίτσια μας. Γιατί δεν τα λέτε εσείς που τα ξέρετε από ό,τι καταλαβαίνω? Δεν τα ξέρω. Αλλά έχω την υποψία ότι παίζει και μια κόρη ενός φίλου μου. Α, ενός φίλου. Ναι. Ναι, αν το βρούμε θα το πούμε. Ναι, τώρα γιατί είναι 7 παρα 10. Αν ναι. Το βρούμε θα τα πούμε τα κότσια, βεβαίως. Γιατί τίμησαν τη φανέλα του Άρη, βεβαίως και θα το πρέπει, ναι, να το πούμε. Ναι, βεβαίως, ναι. Εδώ η K12 σηκώνει και βγάζουν πρωτοσέλιδα οι αντικειμενικές της πόλης. Ναι. Ακούγεσαι. Ναι. Οι συμπολίτες, οι K12 παίρνουν κανένα τουρνουά της πλάκας και πρωτοσέλιδα βγάζουν. Τέλος πάντων. Καμία αναφορά οι εφημερίδες της πόλης μας για τα κόρη. Ίσως να περιμένουμε αύριο, μήπως δεν το προλάβαν χθες. Ναι, και θέλω να πω, είδες πως ενεργοποιήθηκε όλος ο οργανισμός τους. Δηλαδή, αμέσως είπαν ότι ο επόπτης μάλλον ήθελε να κάνει κακό στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα παιχνίδια. Είναι απίστευτη να πω. Ο συνάδελφος το πρωί που κάνει σε εκπομπή είπανε δεν σπάσαν την πόρτα, δεν μπήκαν με του. Δηλαδή παίζουν με την νοημοσύνη μας. Είναι απίστευτη να πω. Τι να πω, είναι γλυκά τα ρούβλια. Τι να κάνουμε, είναι πολλά τα ρούβλια. Ρούβλια μοιράζουν, να πάμε να πάρουμε κάπου.
Μοιράζουν, αλλά τι, μοιράζουν από εδώ και από εκεί και σε ραδιόφωνα και γενικά. Στα ραδιόφωνα μπορεί να λένε, αλλά δεν βλέπουμε εμείς εδώ τίποτα. Εσείς μπορεί να μην βλέπετε, κάποιοι άλλοι βλέπουν. Βλέπουν, λέτε? Βεβαίως, βεβαιότατα. Μάλιστα. Να πω. Εντάξει, δεν πειράζει, καλωρίζικα. Έγινε, αυτά ήθελα. Καλό φάγωτα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ούτε ένα ρούβλι, τίποτα ρε φίλε, κάτσε από εδώ, από εδώ, από εκεί, από δεξιά, αριστερά. Τίποτα. Περνάει στην Ελλάδα, περνάνε. Μπορεί και να περνάνε. 2310-287 και 38 στην διάθεσή σας. Για το φίλο που μας σημειώνει ότι να χαιρόμαστε και την επιστροφή του Γκόντα. Εντάξει, πάλι κατά που το βάλαν στο πρώτο του μάτς στο παιχνίδι του Άρη. Ο Γκόντας, ο οποίος δικαιώθηκε, από πού δικαιώθηκε και από τα... το ΑΣΕΑΔ, από πού δικαιώθηκε και θα σφυρίζει κανονικά στα παιχνίδια της Α1. Μας είχε λείψει, είναι η αλήθεια, αυτό το παλικάρι. Θα σφυρίζει και αυτός και μάλιστα ορίστηκε ήδη σε ένα παιχνίδι για την επόμενη αγωνιστική που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και βέβαια περιλαμβάνει και το πολύ δύσκολο παιχνίδι του Άρη κόντρα στο Λαύριο. Ο Άρης, ο οποίος με όλα όσα έχουμε δει φέτος, είναι η μοναδική ομάδα που πήγε και έρθει μες στο Λαύριο. Το Λαύριο που πάει και χάνει 120-118 από τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη παράταση, που προχθές έβαλε 117 πόντους στα Τρίκαλα, αλλά ο Άρης κέρδισε με 70-70. Ένα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γίνεται μάχη στο ILFC Arena. Στο 80 είμαστε πλέον. 1-1 το παιχνίδι παραμένει. Με αυτό το σκορ προκρίνεται η Λάρισα βέβαια. Ο Πας πάντως πιέζει για να πετύχει τον γκολ που θα του δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσει την πρόκριση στην παράταση. Καθώς θυμίζω με 1-2 είχε κερδίσει η Λάρισα στο πρώτο παιχνίδι μέσα στα Γιάννενα. Και έχει ενδιαφέρον βέβαια, γιατί όποια ομάδα περάσει μπορεί να ονειρεύεται ακόμα και πρόκριση στον τελικό. Αναλογιστεί κανείς ότι ο Πανιώνιος και η Λαμία είναι το επόμενο ζευγάρι. Υπάρχει το Ατρόμητο ΠΑΟΚ αύριο και βέβαια σήμερα έχουμε και το ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 και αυτό το παιχνίδι. Άρα σου λέει είτε τα Γιάννα είτε η Λάρισα ότι ενδεχομένως να καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι καλό μέσω του κυπέλου του Μεξίου. Ο φιναλίστ βγαίνει η Ευρώπη. Στο κύπελο νομίζω όχι, έπρεπε να το κατακτήσεις για να βγεις Ευρώπη. Έχει αλλάξει. Και μάλιστα παίρνεις και το καλό τέτοιο, το καλό εισιτήριο παίρνει ο κυπελούχος. Ο Κόντε πάλι που είχε ισοφαρίσει με φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, ξανασουτάρει τώρα. Και η μπάλα, γκολ. Δεύτερο φάουλ από τον Κόντε. 1-2. Που είχες δει νωρίτερα. Τι? Όχι, είχε βάλει το 1-1. Δεύτερη γκολάρα ο Κόντε και πάλι ίδιο ακριβώς φάουλ. Βλέπω τον Κούγια να διώχνει τον τερματοφύλακα, παιδιά. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα πιο δύσκολο γιατί η μπάλα χτύψε στο δοκάρι. Κουρομπίλια, έχω βοηθό. 1-2. Τι ωραίο σου φίλε αυτό, Ζεφίλ. Πόσα γκολ μπορεί να. Πόσα λεφτά μπορεί να παίρνει αυτό ο Κόντε στα Γιάννενα, δηλαδή. Δεν πιάνεται αυτό. Η μπάλα πάει, χτυπάει στο κάθετο δοκάρι και μπαίνει μέσα. Αυτό δεν μπορεί να το πιάσει τερματοφύλακας. Εκπληκτικό φάουλ. Εκπληκτικό φάουλ από τον Κόντε. 1-2. Τα Γιάννενα, ο Πας μέσα στη Λάρισα. Και βέβαια τώρα, αν πετύχει άλλο γκολ ο Πας, έχει περάσει σχεδόν σίγουρα. Καθώς μετά η Λάρισα για να περάσει θέλει 2 γκολ. Με 1-3 δηλαδή. Ακόμα και με 2-3 προκρίνεται ο Πας Γιάννενα. Είμαστε στο 82. ΑΕΛ Γιάννενα 1-2. Πόσα λεφτά δεν μπορεί να παίρνει αυτός ο Κόντε εκεί? 70, 60, 80, 90, 100. Αποκλείεται να υπάρχει συμβόλαιο πάνω από 80 χιλιάρικα στα Γιάννενα. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, μέχρι να γίνει μεταγραφή του Μαυροπάνου στην Άρσεναλ, ήταν πολύ πιθανό να αποχωρούσε το Γενάρη, γιατί του οφείλονται και αρκετά χρήματα. Ήδη τον είχαν προσεγγίσει αρκετές ομάδες γιατί είναι ένας καλός επιθετικός, από τους καλύτερους στην Super League και με όχι πάρα πολλά λεφτά έχεις μια πολύ αξιόπιστη επιλογή στην επίθεσή σου. Και απ' έξω είχε κάνει μια ανοίξη και ο Άρης, αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω. Οπα. Μια ερώτηση απλά, σε περίπτωση που φυσικά ήθελα να αποχωρήσει το Γενάρη από τα Γιάννενα. Ναι. Όχι για και κάποια άλλη περίπτωση, για να πληρώσει δηλαδή τα Γιάννενα ο Άρης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έκατσε
το λαχείο αυτό που λέμε Μαυροπάνος. Και τους πλήρωσε όλους. Και τους πλήρωσε όλους. Και έκοψε τη φόρα και το βήχα και το όνειρο και όπως θέλετε πείτε το, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα που ωραίγονταν τον Πέδρο Κόντε. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάω, για τα δεδομένα της Super League με τέτοιο κασέ είναι πολύ καλή επιλογή. Αν και έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ ότι ειδικά από την Ισπανία και από τις δύο χαμηλότερες κατηγορίες και κυρίως τη Segunda Division αλλά και τη Segunda B μπορείς να βρεις, αν έχεις καλό scouting, πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές για να έρθουν να παίξουν κατευθείαν βασικοί στην Ελλάδα, στη Super League. Εντάξει, πόσες περιπτώσεις έχουμε από Β' γάμα Ισπανίας και από Β' γάμα Γαλλίας γενικότερα ποδοσφαιριστές, να ρωτήσετε, κοιτάξτε τον Μπεν, τον Ασάρι Φάρτ, γενικότερα παίκτες δηλαδή οι οποίοι ήρθαν από το πουθενά και έχουν κάνει και το κάτι παραπάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απλά επαναλαμβάνω, πρέπει να έχεις δίκτυο, σκάουτ, τους ανθρώπους τους κατάλληλους στην Ιβηρική Χερσόνησο να σου πούνε αυτόν πάρτονα, να σου εγγυηθούν και με όχι πολλά χρήματα μάλιστα. Μπορείς να φέρεις πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό έτσι για τα προσεχώς με το καλό το καλοκαίρι, που εφόσον ο Άρης είναι στη Super League για πάντα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε και τα περιμένουμε, ασφαλώς θα βγει στην αγορά για να φέρει παίκτες από έξω και μια χώρα που πάντοτε έτσι έχει μια δυναμία είναι η Ισπανία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα κινηθεί και προς εκείνη την κατεύθυνση. Αλλά αυτά είπαμε στα προσεχώς. Τώρα έχουμε Σέρες και ναι. Φουκάκι το Σάββατο. Μπερδευόμαστε. Να τελειώσουμε με το Φουκάκι και τις Σέρες και όλους τους υπόλοιπους. Ορίστε, ρε φίλε, δεν παίζει ο Γκόλιας πίσω. Τώρα δεν κατάλαβα. Δεν παίζει Γκόλια. Δεν παίζει Γκόλια. Δεν παίζει Γκολιάρα στη Λάρισα. Πώς θα φας δύο γκολ. Η Γκολιάρα, πάντως, φίλε, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για το κέντρο της άμυνας του Άρεος. Την. Και φέτος βέβαια και τη νέα σεζόν. Έχει συμβόλαιο όμως. Έχει συμβόλαιο. Ζήτησε καψούρα του Κούγια από ό,τι λένε στη Λάρισα εκεί. Ναι, με τις εμφανίσεις. Και δεν είναι. Γιατί είναι και καλό παιδί. Τον ζήσαμε και εδώ στον Άρη. Είπε και την κουλάρα με τον Πανσεραϊκό. Ναι, μέρες που είναι. Ναι. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ακολουθεί και μπάσκετ σε λίγη ώρα από το Αλεξάνδριο. Άρης Ουστάνδη. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στο 87. Σας αφήνουμε με τελευταία ενημέρωση. 1-2 ΑΕΛ ΠΑΣ Γιάννενα.